Τελειωμένο από καιρό ήταν ο συνεργατισμό σύμφωνα με τη δική τρία τη Κεντρική Τράπεζα Χριστάλα Δεν είχε σωτηρία εδώ και πολλά χρόνια λόγω των παθογενειών στο δανεισμό. Μόνο αν άλλαζαν πολλά πράγματα, θα είχε ο συνεργατισμό την ευκαιρία να αναγεννηθεί. Στο σημερινό τρίτο και τελευταίο μέρο τη κατάθεσή τη, η κυρία Ιορκάτζη άφησε σαφεί αιχμέ κατά τη εταιρική διακυβέρνηση στην πρώτη συνεργατική. Περιέγραψε ω βασική αδυναμία το υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων έδιναν αβέρτα δάνεια εκατομμυρίων σε πρόσωπα εντό και εκτό τη τράπεζα με υποθήκε παλιοχώραφα στο Στρουμπί. Σύμφωνα με έγκυρη πληροφόρηση στο Σίγμα, το παράδειγμα Στρουμπίου δεν αναφέρθηκε τυχαία από τη διοικήτρια τη Κεντρική Τράπεζα και πρόκειται για περιπτώσει που θα βρεθούν αν δεν έχουν ήδη βρεθεί στο επίκεντρο ερευνών. Ο συνεργατισμό άρχισε τη λειτουργία του δανείζοντα τον απλό κόσμο, αλλά στη συνέχεια άρχισαν τα μεγάλα δάνεια για πισίνε, σπιταρώνε και εργοστάσια. Η κυρία Ιορκάτζο απάντησε και σε δημόσια κριτική που έχει δεχθεί για τον λόγο που επέλεξε τώρα να μιλήσει και όχι νωρίτερα για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε ο συνεργατισμό. Είναι αδιανόητο για οποιονδήποτε τραπεζίτη να βγει και να πει ότι μια τράπεζα έχει πρόβλημα ρευστότητα δημόσια. Αν έβγαινε ο διοικητή και έλεγε ότι η τράπεζα αυτή κινδυνεύει, τι θα γινόταν την άλλη μέρα. Θα σχηματίζονταν ουρέ. Η διοικήτρια τη Κεντρική Τράπεζα άφησε σαφή και για το διορισμό Νικόλα Χατζηγιάννη στη θέση του Γενικού Διευθυντή τη Συνεργατική, λέγοντα ότι τον υποστήριζαν υψηλά στελέχη τη κοινωνία, καταγγέλλοντα συμφωνίε πίσω από κλειστέ πόρτε. Η κυρία Ιορκάτζη παρέδωσε τρει επιστολέ που αφορούν στι συναντήσει που είχε ίδια με τον πρόεδρο τη Δημοκρατία για τα προβλήματα του συνεργατισμού, αλλά με απάλληψη αναφορών που αφορούν τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Ακολούθω παρουσίασε 11 επιστολέ που αντάλλαξε με τον Υπουργό Οικονομικών, χωρί ωστόσο να τι παραδώσει στην Επιτροπή, επειδή ο SSM δεν έχει ακόμη δώσει τη συγκατάθεσή του. Έχετε δηλαδή υποστεί λογοκρισία από τον SSM? Όχι λογοκρισία, απολύμανση. Στη συνέχεια, κατέθεσε μέσω τηλεδιάσκεψη ο διευθύνων σύμβουλο τη Ισπανική εταιρεία Αλταμίρα, Τζούλια Ναβάρο. Οι ερωτήσει τη Επιτροπή επικεντρώθηκαν στι καταγγελίε που ακούστηκαν σε σχέση με τη διαδικασία που ακολούθησε η συνεργατική για απευθεία ανάθεση στην Αλταμίρα τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τη τράπεζα. Ο κ. Ναβάρο δήλωσε πω δεν γνωρίζει πώ έγινε η επιλογή τη εταιρεία του, τονίζοντα ωστόσο πω αυτή διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα τη. Οι καταθέσει συνεχίζονται αύριο με τον Σταύρο Ιακώβου, εκτελούν τα χρέη Γενικού Διευθυντή και δηπέρς και την πέμπτη με τον υπουργό Οικονομικών Χάρι Οργιάδη. Το τουρκικό παραλίγριμα αυτάνιπτη.